I call upon our commencement marshal, the Reverend Deacon Antonios Papathanasiou, to escort Mr. Valiotis to the podium. Bring him over here. Go get him and bring him here. The very embodiment of the Greek immigrant's success story, you rose from humble beginnings to achieve great success as an entrepreneur, benefactor, and learned theologian, making exceptional contributions to the Greek Orthodox Archdiocese of America, Greek education, Greek American society, and the motherland of Greece. Thus, Evstathios G. Valiotis, we are most thankful to you for giving us the singular privilege and great joy of bestowing upon you our sacred institution's highest honor, the degree of Doctor of Humanities, Timis Enikin. Εγώ φυσικά ήρθα στο Hellenic College, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology και θα μιλήσω γενικά. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του σχολείου μας, να γιατρήσουμε τη γλώσσα μας λίγο. Σεβασμιότατη Άγια Αμερική, σεβασμιότατη κύριε καθηγητέ, κύριε πρόεδρε της σχολής, Πάτερ Κριστόφορε, αγαπητοί μου προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Για μένα είναι προνόμιο και χαρά να μιλήσω στη φετινή τελετή αποφύτησης της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, της σημαντικής αυτής σχολής της Ομογένειας και ευρύτερα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Η τελετή αποφύτησης είναι το επιστέγαμα των σπουδών σας, είναι η επιβράβευση των προσπαθειών σας και η εκδήλωση εκτίμησης προς κάθε οικογένεια ξεχαριστά που στήριξε την επιλογή σας. Γνωρίζω τον πατέρα Χριστόφορο περίπου ένα χρόνο. Συναντηθήκαμε μερικές φορές και συζητήσαμε εφόλη της εξαιρετικής ύλης. Έτυχε δε να συμφωνούμε στα περισσότερα και να μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες για το μέλλον της ελληνοορθόδοξης παιδείας στην Αμερική. Σε μια από τις συναντήσεις μας και τις συνομιλίες μας με ρώτησε πώς θα έβλεπε στην πρόταση να σε τιμήσουμε στη σχολή με ένα διδακτορικό. Τον κοίταξε κάπως και τον ρώτησα. Ενώ προσπαθούσε να μου εξηγήσει τι θα μου δώσουν, του λέω για αυτή όλη αυτή η προσπάθεια να μου δώσετε. Συνέχισα όταν άρχισε να μιλεί, τον διάκοψα. Και του λέω όλη αυτή η προσφορά σας πώς ερμηνεύεται. Δηλαδή, να συνεχίσω ότι αυτό είναι, να νομίσω ότι αυτό είναι μέχρι τώρα, ό,τι έχω κάνει, είναι payback για ό,τι έκανα για την Εκκλησία, για την ελληνική πολιτεία και για την Ελλάδα, ή είναι down payment, τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Ακολούθησε για λίγο σιωπή, αλλά έδειξε να ήταν προετοιμασμένος για την απορία που εξέφρασα. Και μου λέει και το ένα και το άλλο. Τότε μου λόγησα και λέγω από μέσα μου, καλή παπαδίστικη απάντηση. Πάτερ Χριστόφορε, του λέω, το ανέφερα, αυτό που απαντήσατε μοιάζει σαν το χρησμό του μαντίου των Δελφών. Ήξεις, αφήξεις, ούκεν πολέμο θνίξεις. Και αν θνίξεις, ούτε παράδεισο, ούτε κόλαση θα βρεις. Στο τέλος του είπα, θα το σκεφτώ και θα το απαντήσω. Μετά από αρκετά προβληματισμό και συζήτηση με την οικογένειά μου και δικούς μου ανθρώπους, αποδέχτηκα την πρόταση. Και θα σας πω για ποιον λόγο την αποδέχτηκα. Γιατί σπούδασα θεολογία 7 συνεχή χρόνια. Ήταν μια συνειδητή επιλογή μου. Από τα παιδικά μου χρόνια είχα μεγάλο θεολογικό ενδιαφέρον και έψαχνα να βρω τι τέλος πάντων είναι ο άνθρωπος. Φυσικά ακόμα δεν βρήκα. Για να πιστέψεις στον Θεό, θα πρέπει να μελετήσεις σε βάθος τον λόγο Του και τη σχέση Του με τον άνθρωπο. Η θεολογία δεν είναι μόνο θεωρία και γνώση. Είναι καθημερινός τρόπος ζωής και έκφρασης.
προσπαθώντας όσο μπορούμε να περιορίσουμε αδυναμίες και λάθη. Πάτερ Χριστόστομε, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, η επιθυμία μου και η προτροπή μου είναι να διδάσκετε τους φοιτητάς σας την αγάπη για αυτό που καλούνται να υπηρετήσουν, να έχουν την κλίση και την κλίση. Η αποστολή τους δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Πριν να ομιλούν στις εκκλησίες και όπου αλλού να προετοιμάζονται, να ομιλούν απλά, κατανοητά και να σέβονται το εκκλησίασμα. Το εκκλησίασμα δεν είναι μόνο πιστοί, αλλά είναι και πελάτες της εκκλησίας. Με τον οβολό τους αυτών διατηρούν ζωντανό το εκκλησιαστικό θεσμό της κοινότητάς μας, τα σχολεία μας και τα ιδρύματά μας. Επίσης, οι σημερινοί και αυριανοί ιερείς και γενικότερα οι εκκλησιαστικές αρχές να μην θεωρούν δεδομένους τους εκκλησιαζόμενους. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι εκκλησίες έγιναν από το στέρμα των λαϊκών, με τον οβολό τους και με την προσωπική τους εργασία. Δεν έγιναν από ιερείς, επισκόπους, πατριάρχες. Επομένως, κάθε φορά που επιχειρείται να περιοριστεί η λαϊκή παρουσία σε ρόλο διακοσμητικό, το αποτέλεσμα είναι το σημερινό, να αδειάζουν εκκλησίες και να αδειάζουν τα ταμεία. Οι σημερινοί σπουδαστές και αυριανοί ιερείς και ιεράρχες θα πρέπει να διδάσκονται σωστά ελληνικά τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Τι είπε ο Χριστός όταν του είπαν ότι πηγαίνουν στην Ελλάδα και στους Έλληνες? Λέει, ήρθε η ώρα να δοξαστεί το όνομά μου και είσαι εδώ μια τέτοια ιερή αποστολή έχετε, μην το ξεχνάτε. Η Εκκλησία μας διέρχεται μια σοβαρή κρίση, δυστυχώς τη χειρότερη. Τα αίτια είναι πολλά και ποικίλα. Εύχομαι να τα ξεπεράσουμε, να δούμε καλύτερες μέρες σαν Ελληνοχριστιανοί στην Αμερική. Πώς γίνεται οι Έλληνες της Αμερικής να είναι πρώτοι στη γνώση και δεύτεροι στον πλούτο και να μην έχουμε ακόμα οριμάσει εκκλησιαστικώς? Ή μήπως καλλιεργούν αυτό το κλίμα γιατί αυτό συμφέρει? Είναι λοιπόν άμεση ανάγκη η Εκκλησία μας να γίνει αυτοκέφαλη ή το Πατριαρχείο μας να μεταφερθεί στην Αμερική για να μπορεί απρόσκοπτα να επιτελεί το έργο του και την οικουμενική αποστολή του, και τότε το Πατριαρχείο θα ξαναβρει την έγκλη του και εδώ θα διδάξουμε τα έθνη Ορθοδοξία, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο των Ελλήνων, είναι του κόσμου όλου. Εδώ θα βρει τη δύναμή του, εδώ θα σωθεί και η Ελλάδα από αυτό. Δεν επιτρέπεται το παράδειγμα, για παράδειγμα το Άγιο Πνεύμα να επιφυτά σε 20 αρχιερείς και να μην αξίζει κανένας από αυτούς για αρχιεπίσκοπος της Αμερικής. Δεν γίνεται να δικούμεθα από μια ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται στην Τουρκία χωρίς πίμνιο και χωρίς σκοπό, μα ούτε και έργο, καθώς και με διαφορετική ατζέντα. Τι θα γίνει σε μια ελληνοτουρκική σύραξη? Ποιον θα βοηθήσει η Εκκλησία μας? Άλλον έχει αρχηγό? Τελειώνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η δική μου επιθυμία και παράκληση είναι η θεολογική σχολή να είναι το στολίδι της Εκκλησίας μας, να αποκτήσει γερές βάσεις και μακρόθεσμες προοπτικές με συλλογική δουλειά, σύπνοια και όραμα, για το μόνο ανώτατο εκκλησιαστικό ίδρυμα. Πρέπει να γίνει το ελληνικό και το ορθόδοξο σύμβολό μας εδώ στην Αμερική, αλλά με τη συμμετοχή μας και να μας πείσετε ότι μπορείτε να το κάνετε. Χρειάζεται να ενδυναμωθεί και να διερευνηθεί η αποστολή της σχολής μας, αντιπροσωπεύοντας τη δύναμη της ελληνικής γλώσσας, τη δόξα του Βυζαντίου και την επιστήμη που εμβαθύνει τη θρησκευτική μας πίστη. Αγαπητοί μου φοιτητέ, κι εγώ ήμουν στα θρανία τα δικά σας πριν 50 χρόνια. Από σήμερα ξεκινάτε μια καινούργια ζωή για την Εκκλησία μας και την Ομογένεια. Το πτυχίο που θα πάρετε στα χέρια σας δεν εξαργυρώνεται από μόνο του την επιτυχία και την πνευματική αποστολή σας. Σας δίνει όμως την όθηση και το δικαίωμα να έχετε πλέον ρόλο στα εκκλησιαστικά δρόμενα, με σεβασμό στην εκκλησιαστική ιεροσύνη και ιεραρχία, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή σας του λαϊκού στοιχείου. Από εδώ και πέρα θα σταματήσουν οι χορηγίες σας. Από εδώ και πέρα θα ζείτε μόνοι σας και θα βοηθάτε και άλλους. Και ποτέ να μην ξεχνάτε τις ρίζες σας που σας συνδέουν με την ορθόδοξη παράδοση, με τη γλώσσα του Ευαγγελίου και με το αληθινό χριστιανικό πνεύμα. Να θυμάστε πάντα από πού έρχεστε και σε ποια εκκλησία ανήκετε. Με τις γνώσεις σας, τη συνεργασία και τη χριστιανική αγάπη μπορείτε να αποτελέσετε την ελπίδα για ένα λαμπρότερο μέλλον της ομογένειάς μας.
Συγχαρητήρια σε εσάς, στους γονείς σας και στους δασκάλους σας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στον εξαστικό σας και στον πολιτικό σας βίο. Ευχαριστώ.